Λοιπόν, καλησπέρα. Τρίτο παιχνίδι της αποψινής βραδιάς. Θα έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Τούτο φίλο, Μπυροκυλές. Πάναγος. Για δύο, θα στοχίσει. Αγγιλάρα σε rebound. Θέλησε να βρει τον ψεματικά. Ακυλέ. Νεοφή του. Για δύο. Πάρα στη γωνία για τρεις, το σίδερο. Έχουμε φάουλ. Κανού το θέμα είναι. Επιθετικό πάνω στη διεκδίκηση. Από εκεί για Μπυροκυλές. Αγγελαράς. Αχιλλές. Αγγελαράς, Δημήτρης. Μαθηκάς, δεσκευούτε. Άστοχος. Μπάλα στα χέρια. Καϊδεμένη. Όποιος θα πάρει το φάουλ. Να δούμε οι ρεύκοι δώσανε. Αν είναι πάνω στην προσπάθεια ή όχι. Όχι, στην άρχη της. Αναφορά απ' έξω. Καλά που θα έρθει για το τρίτο φύλλο διαχειρώσε Καφρινιού. 2-2. Τα τρία των Μπυροκυλές. Καφρινιός είναι στην βολή. Θα σοκλήσει στην πρώτη. Από τη γραμμή. Το 2-4 θα παραμείνει. Έσοδο στη δεύτερη. 3-4. Μαντιλαράς. Το Δημήτρη. Θεματικάς. Αμιλαράς. Καφιλέ. Για δύο εκεί. Καλά του και φάου. 3-6. Έχει και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Ο Δημήτρης, πίσει την μπάλα στο καλάθι.
κάνει το 3-9, θα δώσει αέρα 6 πόντων στην ομάδα του. Πανάγος έχει τον νεοφύτη μπροστά του. Για 2, υπό την πίεση του ψηλού. Σεμαντίκα στο rebound και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Κωνσταντίνου. Δεν θα καταλήξει μέσα. Πανάκος για 2. Θα σκορκίσει Μαντιλαρά στο rebound. Μονοφύτους Σεμαντίκας για 2. Εύστοκος 3-11. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την αναμέτρηση οι φιλοξενούμενοι. Πανάγος. Νιός, Αχιλλές στο rebound και από εκεί στο Μαντιλαρά. Λάθος πάσα. Τον αδελφό του θέλησε να βρει. Υποδεικνύει ο Δημήτρης ότι θα ήταν προτιμότερο να δώσει την μπάλα στην Τζεμαντικά, που θα περάσει στον πάγκο και τη θέση που θα πάρει το νούμερο 13 ο Κατσίκης. Έχουν απουσίες στην πυροκύλεξη από σε. Μάνι μάνι λίγο σάλβος. Ριμπάου, το καλάθι θα έρθει από τον Καρυπιανό. 5-11. Καρυπιανός πέρασε στο παριέ, Παπάς μάζεψε το ριμπάου. Καρυπιανής για 3. Καρυπιανός φωνάζει παρόν και σε αυτή την επίθεση. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Thank you.
περάσει στο 2.55 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλείου. Ο Αχίλ έχει κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Αχίλ ήταν εύστοχος και στις δύο θα βγάλουν και την άμυνα, πραγματοποιούν εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι. Έχουν πάρει ψυχολογία από την άμυνα τους. Αυτή τους δίνει το προβάδισμα. Έχουν βραχυπλώσει τον αντίπαλο. Τον έχουν κρατήσει μόλις στους 5 πόντους. Μαντιλαράς, Κατσίκης θα χάσει την μπάλα, Παπάς. Ραχτές τρίπλες, θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Κωνσταντίνος. Κατσίκης. Έτσι από πίσω. Ο Σακινίτης θα του πάρει την μπάλα. Το Μίτσου θα κάνει το 7-13. Η διαφορά στους 6. Νεοφύτου, ας το πως. Μητσού, Μελιγιάννης, Παπάς, για τρεις, Σίδερο. Για να δούμε τον Μαντιλάρα, Μαντιλέρ, το πόδι στο φρένο, Κωνσταντίνος για τρεις ας το κλείσει, Τσακινίδης, ρεκάτε ποδάρα για αυτό τώρα, πατάει το πόδι για αυτός. Της επίθεσης του φίλου ο Παπάς δεν καταφέρει να τελειώσει την φάση. Το σκορ εδώ στο κλειστό των Μελισσίων παραμένει στο 7-13. Νεοφύτου δεν θα βρεθεί το καλάθι, θα πάρει απολύτως τίποτα από αυτή την επίθεση. Τέσσερα του τρίτου φύλου θα μειώσει στους 4. Σακύρης, 28 δευτερόλεπτα, τα 7 τώρα για τους πυροκύλες. Νεοφύτου για 3, airball, Μίτσου θα πάρει την μπάλα, θα διασύσει όλο το κήπεδο μόνος του. Νομίζω ότι εδώ βιάστηκε. Βλέπετε ότι καταφέρνει το έναν του και πρέπει να κοιτάξει κι άλλες επιλογές και πολύ χρόνο μπροστά του. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, τρίτο φύλλο Πυροκύλερς 9-13.
Κίση στην πρώτη φάση. Βαγενίδης θα προσποιηθεί, Καφενιός θα προσποιήσει, ο Δημήτρης ο Αντιλαράς θα πάρει το φάουλ από τον Παπά. Δημήτρια αυτή τη φορά, πάντα στο 9-13 το σκορ. Λίγο να πιέσει την μπάλα. Για το screen Καγενίδης, ένα βηματάκι πίσω από τον Μίτσιου. Καγενίδης θα πατήσει καλά, θα πατήσει το καλάθι, θα ρίξει την διαφορά στους δύο πόντους, 11-13. Αντιλαράς, Αχιλέ, Κατσίκης για τρεις, Άστοχος. Μίτσι στο rebound. Θα αποφύγει το ψεματικά. Θα βρει μπροστά του τον Μαντιλαρά. Θα πάρει το φάουλ. Ένα, δύο, άστοχος.
Χωρίς σκορ, οι πυροτήλες στα αυτά τα 4 και 10 του δεύτερου δεκαλέπτου. Μόλις ένα καλά από το τρίτο φύλλο, γενικότερα χαμηλή παραγωγή, δεν την κοιτάμε στις πυροτήλες. Το πρώτο μισό της δεύτερης βαθμίσης αναμέτρησης. Απόσταση αναπνοής, προβάδισμα με βραχία κεφάλι για τους πυροκυλέρς. Τελιγιάννης δίνει οδηγίες από τον πάγκο. Κατεμένος. Πάνε την μέσα. Για την ομάδα του σε αυτό το δεκάλεπτο. Καριβιανός Σινιός, μπάλα στο σίδερο. Για να δούμε τον Κωνσταντίνο. Πάμε σε ένα time out. Το σύν ένα πυροκύλες. Ο Κατσίκης δεν θα του κάνει το χατήρι Πορτοκαλί. 3 και 18. Πάλι προβάδισμα για το τρίτο φύλλο. Μαντιλάρα, Σαχίλε, νέο φίτου. Για δύο. Κάτσε και θα μας έξει. Φίτου, πρόσωπο με το καλάθι. 16-17. Ο ψηλός θα βάλει και πάλι σε θέση οδηγού την ομάδα του. 2-27. Γίνει το λάθος. Την μπάλα νομίζω τον Νεοφύτου θα περάσει εκτός. Λοιπόν, λάθος από τον Αχιλλέ στην προσπάθειά του να βρει τον Δημήτρη. Το 16-17 παραμένει. Thank you.
31 και 38. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον νούμερο 10 τον Μπυροκυλέρ, τον Ψαλτόπουλο, ο οποίος πέρασε στο παρκέ. Μπάλα στο σίδερο. Το φάουλ σε ποιον? Μάλιστα. Κατοχή για τους Μπυροκύλερς. 1 και 9. 18-17 το σκορ. Θα μαζεύσει ο Γιωργάκης. Καημένος θέλησε να βρει τον Γαριδιανό. Η πάσα δεν πέρασε. Αχιλλέα θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. Και θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. 44 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάλι καρύσια προσωπική ενέργεια από τον Αχιλλέα. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Τάλι της πρωτοπορίας αλλάζει συνεχώς χέρια. Μία σου και μία μου σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στην απόλυτη ισορροπία για να δούμε τι μας περιμένει αυτό το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι δύο ομάδες ξεκινάνε άστοχες όπως και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αντιλαράς, σαν πιστικάς. Βάρουν οι
θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν έχει ρυθμό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Καφρινιό. Το θέλει το αποψινό παιχνίδι και το θέλει με καλή δικιά του απόδοση. Κάτι χρωστάει από το περάσιμο εδώ. (23-22) Πανάγος, το επόμενο για το Φουτρία, ο Γκάφιας, Αγγιλέ, Συμμετρικά, Λαγκού. Παλάτι δεν θα έρθει το Τελιγιάννη. Με μπάλα καταλέξει στο Μαντιλαρά. Θα τρέξει όλο το κύπελο. Έχετε στα κινήρια απέναντί του. Αφάλι το φάλι. Τσανικίδης, όχι Τσακινίδης, Τσανικίδης, δικό μου το λάθος. Για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Η απαραίτητη στον δύο εδώ ήταν κατέρα με τους δύο πάγκους.
το τρίτο φύλλο θα βγει. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Στο σίδερο.
30-26, έχουν μειώσει στους 4. Τι έχουμε βήματα, μάλιστα. Από το Μητσιού, το παράγανε εκεί. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του 3ου δεκαλεπτού. Ο οποίος δεν θα περάσει το πρώτο μισό, δεν βρέχει και κάποιος δίπλα του να πάρει την μπάλα. Και 32-26. Ακυλέ. Με ταμπλό η δεύτερη 32-27, 35 δευτερόλεπτα. Μπάλα στο σίδερο. Ο Ψαλτόπουλος θα μαζέψει και το αμυντικό rebound. Η μπάλα στο Μαντιλαρά. Σεματίκας. Και πάλι στο Δημήτρη. Θα προσποιηθεί. Σεματίκας είναι μόνος του. Νεοφύτου για δύο. Άστοχος. Ανάγκος 5. Τι ακριβώς κάνει εκεί. Καριθιανός. Τελώς. 32-27 στο συν 5. Επανέλθουμε σε λίγο με το τελευταίο 4ο δεκάλεπτο. Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Νεοφύτου. Να πάρει το φάου, θα μεγίζει το 32-29. Εξαιρετική ενέργεια. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Μοναδική βολή, τη συμπληρωματική, 32-30, στο καλάθι. Σε απόσταση αναγνωρίζει πλέον η Πυροκύλες. Κατεμένος, δέρβει με τα όλα του. Γεωργάκης, άστοχος, Καστρίνιος, θα πάρει το φάου. Thank you.
43-30. Μάλιστα 33-32. Το νούμερο 43 των Πυροκίλερς παίρνει από το χέρι την ομάδα του, τους υπόλοιπους και τους οδηγεί. Πάμε σε ένα time out πρώτα. Έστωχο στη βολή. 33-33. Διαχειρός Νεοφύτου. Ο ψηλός φέρνει την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία με δικά του προσωπικά καλάθια. Ό,τι έχουν πετύχει οι Πυροκίλερς σε αυτό το δεκάλεπτο είναι δικό του. Θα πάρει και το rebound, σε αυτό κατέληξε η μπάλα, θα δώσει στον Αχιλέ και για να δούμε αν ήρθε η ώρα να προσπεράσουν και πάλι. Αχιλέ θα πάρει το φάουλ. Του για δύο θα πάρει και αυτό. 33-35. One man show. Οδηγεί μόνος του την ομάδα του και τη βάζει σε τέσσερα οδηγού. Καλεμένος. Προσποιείται. Βήματα. 8 λεπτά για το τέλος. Ο Μίτσιος ζητάει αλλαγή. Είναι ήδη στη γραμματεία. Σε πιανού τη θέση το θέμα είναι. Του καθεμένου. Ο Μίτσου θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Ευελπιστώντας να δώσει λύση στην ομάδα του. Σαλτάκος για τρεις, είναι μόνος του, κακό. Πολύ κακός. Δεν ξέρω αν αλλοιώθηκε το δοσί του. Σε ποιον θα μιλάω αυτόν Καστρίνο, ο οποίος θα κάνει το 35 όλα. Από το νούμερο 99 των γηπεδούχων Νεοφύτου, Ραχές τρίπλες. Είναι λίγο βαϊνού Τσαλτάκος για τρεις. Όχι. Θα μαζέψει ο Πανάγος, για να δούμε. Μητσιού δεν θα σκορπίσει. Κάνει το φάουλ στη συνέχεια. Εντάξει, δεν το χαρακτηρίζουμε το φάουλ. Αυτό δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Πήγε τώρα σε ένα χρονικό σημείο να κάνει το τέταρτο ομαδικό. Για ποιο λόγο? Όχι απλά το τέταρτο ομαδικό, το πέμπτο ομαδικό του στέλνει στις βολές. Ο λόγο πήγε να το κάνει αυτό, να σε ξέρει. Ο Φιλαράς δεν θα το αφήσει. Το πληρώνουν κατά το ίμιση. Επανάληψη βολής. Βιάστηκαν να μπουν μέσα στο γραφιστό. 35-36. Μίτσιου θα περάσει στον πάγκο. Κάνει κολπάκια κάτω το καλάθι αν είναι δυνατόν. Σαν εκεί δικιά τρεις. Αυτοκός.
Κακίρης και από εκεί στον Αγγιλέ. Κακίρης για τρεις. 35-40. Τι ανατροπή είναι αυτή. Πανάγος, 38-40. Τι παιχνίδι παρακολουθούμε. Τσακίρης. Σε Ματίκα, στην αδύνατη πλευρά. Αχιλέ είναι μόνος σου. Τσακίρης για τρεις. Άστοχος. Τσανικίδης ο ριμπάου. Για την ισοφάριση ή για το προσπέρασμα. Καστρίνιος. Για τρεις. Όχι. Άστοχος. Ο Γκάτσιας. Νέο φίτου. Και από εκεί στο Τζανεγκίδη. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά. 4-30. Βελιγιάννης έχει περάσει και αυτό στο παρκέ. Χρειάζονται την εμπειρία του και την κλάση του. Πανάγος με τον Μαντιλαρά απέναντί του. Ο Κωνσταντίνος έχει κάτσει στη γραμματεία για να περάσει στο παιχνίδι. Σε Ματίκας τι κάνουν και αλλάζουν επαφή με τον αφή του. Εντάξει, τι άλλο, θα το έχουμε δει όλα. Αχιλέ. Μαντιλαράς, νεοφή του. Γυρίσει, προσπίσει, όχι, δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα. Βελιγιάννης. Θα πάει σε μεγάλη επίθεση. Βελιγιάννης από τα 9. Παναγιά μου. Το 38-40 παραμένει. Δεν είναι τόχι. Τσακίρης με τον Πανάγο απέναντί του. Η μπάλα στον Αχιλέ θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές. Πραγματοποιεί εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο. Το έχει πάρει πάνω του. Ω! 41-44. Τι έβαλε ο άνθρωπος. Στο μείον 3 η διαφορά. Τι τριποντάρα ήταν αυτή. Τσαχίρης. Όχι, δεν απαντήσει. Θα πάρει και το ριμπάου το Καρυπιανός. Στον Χαϊδεμένο.
Νομίζω ότι αυτό το τρίποντο 43-44, οι ψηλοί το παίρνουν πάνω τους. Καστρίνιος 2-5. Επικό παιχνίδι. Επικό παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Τσακίρης Αστοκός 1-51. Για να δούμε που θα κάτσει η πηλιά. Σταματήκα συζητάει, time out, μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Από το time out. Ο Καστρίνιος δεν θα καταφέρει να βάλει μπροστά την ομάδα του και στη συνέχεια θα γίνει φάουλ στο νεοφύτου, μάλιστα. Τι παρακολουθούμε απόψε 20 λεπτά πριν συμπληρώσουμε τις 12 τα μεσάνυχτα, Κυριακή προς Δευτέρα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτο παιχνίδι. Έσκοσα στην πρώτη. Με κλικί συγγύη στα μέλισσια. Έχει βάλει 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 πόντους, μάλιστα. Έχει βάλει 12 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο. Τι ματσάρα κάνει ο Νεοφύτου. 43-46, Μίτσιου. Ω, θα χάσει την μπάλα και θα κάνει νέο φάουλ αντιαθλητικό. Απίστευτο. Απίστευτο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το κάνει μία. Οκ, λες. Το κάνει και δεύτερη. Απίστευτο. Το μάτσο είναι 43-46. Οκ, έχεις κάνει λάθος. Βέβαια εμείς από εδώ καλά τα λέμε. Είμαστε ήρεμοι, χαλαρά. Θα παρατηρούμε, ωραία, ωραία. Αυτός είναι μέσα. Θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του, γιατί χρόνος υπάρχει και η ομάδα του ακόμα διεκδικεί την νίκη. 43-47. Την μπάλα στους πυροκύλες. Αχιλέ, 1-20. Μαντιλαράς, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των πυροκύλες. Θα πάρει το rebound. Επίθεση 14. 1-8. Στο συν 4. Φιλοξενούμενοι. Μαντιλαράς. Νεοφύτου. Το φλότερ. Τι έκανε ο άνθρωπος. 43-49. Βγάλτε τον έξω για φαγητό. Το λιγότερο που έχετε να κάνετε την υπόλοιπη. Μόνος του το παίρνει ο άνθρωπος. 43-49. Πάμε σε time out. Λοιπόν. 43-49, 1-1 για το τέλος του παιχνιδιού. Η διαφορά στους 6. Η πλάστικα έχει γύρει προς τους πυροκύλες, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Καρικιανός για 3 με ταμπλό και πάλι πήγε να το βάλει ο αθεόφοβος. Δεν του το έκανε το χατήρι αυτή τη φορά υπό τον Ταλή. Μίτσιου θα πάει μέχρι μέσα με το αριστερό. Εξαιρετική ενέργεια. Ούτε τώρα Τσάκη Κίδης. Σε τρίτο χρόνο θα πάρουν το rebound, κρατάνε τη νίκη στα χέρια τους. Τσακίρης πάτησε γραμμή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, 36-52. Κωνσταντίνο θα κάνει το foul, έχουν να δώσουν, ήταν το δεύτερο. Φάουλ πάλι, Καΐσιο, 45-49. Από τον Καστρίνιο, ο οποίος θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή, 21-22. Είναι δεδομένο.
δεδομένο ότι θα πάνε για ένα γρήγορο φάουλ. Νομίζω ότι η μπάλα πρέπει να πάει ή στον Νεοφύτου στην επαναφορά ή στον Αχιλέ, σε περίπτωση που το βάλει ο Καστρινιός. Θα στοχίσει! Κωνσταντίνος δεν πολλές που τόσο πολύ ήθελε. Αχιλέ θα πάει μπάλα σε αυτόν. Σε αυτόν θα γίνει το φάουλ, 15-53. Κρατάνε την νίκη στα χέρια τους, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν τώρα. Όχι ότι δεν έχουμε δει να συμβαίνει, να γυρνάει το μείον 4 σε 15-53, το έχουμε δει. Και αν το έχουμε δει. Άστοχο στην πρώτη, μάλιστα, έχουμε παιχνίδι. Απλά θα πρέπει να πάνε αρχικά για ένα μεγάλο σουτ. Να μπει αυτό το μεγάλο σουτ και μετά φάου και έχει ο Θεός. Έφτωτος η δεύτερη, 45-50. 14 δευτερόλεπτα, 12 τώρα. 10 για 3. Καϊδεμένος, τα 7. Άστοχο, οι πυροκύλες θα πάρουν την νίκη. Μίτσιου, το παιχνίδι τελειώνει. Η ομάδα του Μανδυλαρά θα το πάρει το μάτς που τόσο πολύ ήθελε. Συγχαρητήρια και στους δύο για το μάτς που μας χαρίσαν. Τελικό αποτέλεσμα, το τρίτο φύλλο, Πυροκίλερ 45-50. Καλό βράδυ σε όλους.